Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους που βρισκόσαστε εδώ πέρα για την ανακοίνωση των θαλασσινών ημερών. Να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Λαμπρινό, για τη συνεργασία, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Παπαδημητρίου, και την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, την κυρία Κελοθανασίου. Επίσης, δεν βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Πιέτρης, να ευχαριστήσω και αυτό τον Πρόεδρο των Επισητιστών. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος Κορινθίων διοργανώνει τις Θαλασσινές Ημέρες στην Κόρινθο. Με αφετηρία το λιμάνι μας, τη θάλασσά μας, έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα για δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Επιδίωξή μας είναι η εξωστρέφεια του όμορφου τόπου μας, η συνεργασία με τους φορείς και η φιλοδοξία μας οι Θαλασσινές Ημέρες να γίνουν θεσμός, να εξελίσσονται και να γίνονται εκδηλώσεις χαράς, πολιτισμού, προβολής του τόπου μας και προσέλκυσης επισκεπτών. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Δευτέρα, δίπλα στη θάλασσα, θα παρακολουθήσουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες στο εξωτερικό, τον Δημήτρη το Σουκαρά και τον Μάριο Στέφανο Πιετροντάρκη, που θα μας μεταφέρουν σε υπέροχες εποχές του διεθνούς κινηματογράφου Θοδωράκη και Ζορμπά. Τρίτη, έχουμε και θα απολαύσουμε τον πληθωρικό Πάνο Μαζουράκη. Τετάρτη, έχουμε τη γιορτή Σαρδέλας, δίπλα στη θάλασσα, συνεργασία με τους επαγγελματίες της περιοχής. Θα διοργανώσουμε τη γιορτή Σαρδέλας, γευσηγνωσία με θαλασσινά εδέσματα, σε μια ατμόσφαιρα άκρος εορταστική, με μουσική και τραγούδια. Πέμπτη, ο Πάνος Χαλκιάς με την ομάδα του υπόσχεται μας εντυπωσιάσει με το χορευτικό «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Παρασκευή, με τις θαλασσινές ημέρες που θα σας τα εξηγήσει καλύτερα η κυρία Κελοθανασίου, θα είναι στο Φλίσβο ο Καραγκιόζης με θέμα «Ο Πλοίαρχος». Σάββατο έχουμε τελετή λήξης. Οι θαλασσινές ημέρες θα κλείσουμε ένα μεγάλο γλέντι με πολιτιστικούς συλλόγους περιοχής που θα ανοίξουν ένα τεράστιο κύκλο και θα γίνουν όλοι μια αγκαλιά. Ένας νησιώτικος μπάλος, Ικαριώτικο, Χασαποσέρβικο και όλα αυτά θα μας ενώσουν. Σας προσκαλούμε όλους μαζί στις θαλασσινές ημέρες για να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία που θα δώσει χρώμα, ζωντάνια, θα αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, χτίζουμε την Κόρινθο που όλοι ονειρευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη συνεργασία με το Δήμο. Φέτος εντάσσουμε την Λευκή Νύχτα που κάθε χρόνο κάνουμε την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Την εντάσσουμε στο πρόγραμμα των Θαλασσινών Ημερών. Στην πόλη μας θα έχουμε συγκροτήματα, 2 live συγκροτήματα και 3 DJ σε διάφορα σημεία της πόλης. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως αργά, με μεγάλες προσφορές και εκτόσεις. Θα υπάρχει ζωντάνια, ρυθμός στην πόλη μας. Αξίζει τον κόπο να την επισκεπτούμε. Στο κομμάτι της εστίασης τώρα, για πρώτη φορά, οι εστιατόρες προσφέρουν δωρεάν μπύρα, πίτα ή καφέ με τις αποδείξεις αγορών από τα καταστήματα της πόλης. Υπάρχει μια ειδική έκπτωση, νομίζω. Όχι, με την δείχνοντας την απόδειξη αγορών σφραγισμένη από τα εμπορικά καταστήματα, θα πηγαίνουν στα καταστήματα της εστίασης και θα έχουν δωρεάν είτε μπύρα, είτε καφέ, είτε πίτα. Αυτό για πρώτη φορά στην πόλη μας. Θεωρώ ότι αξίζει το κόπο να κατέβουμε στο κέντρο της πόλης και να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την ημέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας και από μένα. Εννοείται ότι το Λιμενικό Ταμείο θα είναι πάντα αλογός όλες αυτές τις προσπάθειες που θέλουν να αναδείξουν το λιμάνι της Κορίνθου. Η Κόρινθος από τους αρχαιοτάτους χρόνους ήταν γνωστή και είχε μεγάλη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη λόγω του λιμανιού της. Και εμείς θα κάνουμε τα πάντα από το λιμάνι να το αναδείξουμε και πολιτιστικά, αλλά και σύντομα και χάρη στην επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων, γιατί όπως γνωρίζετε τα οικονομικά του λιμανιού είναι σε άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή, και με έργα, ώστε και η εικόνα του λιμανιού στα επόμενα χρόνια να είναι πάρα πολύ καλύτερη από αυτή που είναι σήμερα. Γι' αυτό σας διαβεβαιώνουμε. Ήρθε και η σειρά μου. Εγώ να ευχαριστήσω και την κυρία Κελαθανασίου πρώτα, αλλά κυρίως την κυρία Τσουλουχά για την πρόταση η οποία ήρθε και σε συνδυασμό και με το Λιμενικό Ταμείο πάμε να υλοποιήσουμε. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο θα έλεγα, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Εγώ προσωπικά στην 14 χρόνια που είμαι στο Δήμο δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο και νομίζω ότι ανοίγονται άλλοι δρόμοι και αυτό που είπε ο Δήμαρχος στη συνέντευξη που έδωσε
στην Ίνα την Κασιμάτη, ότι είναι, η προσπάθειά μας είναι να γυρίσουμε το πρόσωπο προς τη θάλασσα. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή τη δομή είναι και αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη χρονική στιγμή από την Αντιδημαρχία Τουρισμού σε συνδυασμό και με τον πολιτισμό και με το Σύλλογο των Εμπόρων αλλά και με το Λιμενικό Ταμείο. Εμείς δεχτήκαμε αυτή την πρόταση πάρα πολύ άμεσα και καλοπροαίρετα και αυτό που κάνουμε σαν Αντιδημαρχία Πολιτισμού είναι να κάνουμε την εκδήλωση με τον μπάνο το Μουζουράκι και φυσικά μας δίνεται η ευκαιρία γιατί ξέρετε ότι ο προγραμματισμός της Διεύθυνσης Πολιτισμού ήταν τέτοιος. Έχουμε ήδη προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες θα προσπαθήσουμε να τις φέρουμε, κυρία Κελαθανασίου, μέσα στο κέντρο της Κορίνθου. Και να είναι σε συνάρτηση, σε συνάρτηση με αυτά που κάνετε και εσείς. Η δέσμευσή μου είναι αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να σας ζητήσω, γιατί έγινε ένα μπέρδεμα, ένα συγγνώμη, έτσι και δημόσια, γιατί δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε ένα project το οποίο κατ' ουσίαν όμως δεν συζητήσαμε και αυτό ήταν το λάθος και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα διορθώσουμε πάρα πολλά και στη συνεργασία μας και στη συνεργασία με τους άλλους φορείς για να βγαίνει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο έτσι όπως το θέλουμε εμείς, έτσι όπως το επιδιώκουμε για να βγαίνουμε ενιαία προς τα έξω, να φέρουμε κόσμο μέσα στην πόλη της Κορίνθου και για τους εμπόρους και να το χαίρονται οι δημότες μας όλο αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη χρονική στιγμή γιατί όπως ξέρετε εδώ και τρεις μήνες τρέχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο οι οποίες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν πολλές από αυτές πλέον πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και αυτό είναι το ζητούμενο από εμάς. Οι εκδηλώσεις οι οποίες, επιτρέψτε μου να πω, να προμοσάρω λίγο, οι εκδηλώσεις οι οποίες θα τρέξουν και το τελευταίο διάστημα, όμως μέσα στην περίοδο αυτή, είναι μια σειρά, ένα τζαζ, το οποίο θα φέρω μέσα στην πόλη, γιατί ήταν να γίνει κάτω στη Γκολιάτσου, και άλλο ένα event, το οποίο ήταν πάλι με μοντέρνα μουσική, το οποίο θα το φέρω και αυτό σε κάποιον από τους πεζόδρομους για να έχουμε κάτι επιπλέον μέσα στην πόλη. Αυτά λοιπόν από εμάς. Να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Τσουλουχά, να τη συγχαρώ, να έχουμε καλή επιτυχία σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και ευχαριστούμε και όλους εσάς που είσαστε εδώ σήμερα κοντά μας και θα βγάλετε προς τα έξω αυτή την εκδήλωση. Το έχουμε ανάγκη και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.